Εκοπήμενο κάμερα, το ζήτημα της συμφωνίας των Πρεσπών και της εφαρμογής της και ό,τι συνεπάγεται η εφαρμογή της συνεχίζει να κυριαρχεί, να δεσπόζει στο δημόσιο διάλογο. Στη συνέντευξη που παραχώρησε πρόσφατα στην ΕΡΤ ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, ο τέος Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοντζιάς, ανάμεσα στα άλλα ενδιαφέροντα δήλωσε ότι υπήρξε και ένα έλλειμμα ενημέρωσης των Ελλήνων για το περιεχόμενο της συμφωνίας, γιατί τούτο ήταν ένας όρος που, όπως υπονόησε, έθεσε ο αρχηγός του έτερου κυβερνητικού πόλου, δηλαδή ο Πάνος Καμένος. Και θα συζητήσουμε τώρα, θα έχουμε τη χαρά και τη μία να συζητήσουμε με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων και μέσω μαζικής επικοινωνίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Χρήστο Φραγκονικολόπουλο. Το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών από την οπτική των μέσων και του ελλείμματος ενδεχομένως ενημέρωσης των πολιτών στην Ελλάδα, ενδεχομένως και στη γειτονική χώρα. Χαίρετε, κύριε Φραγκονικολόπουλε. Καλησπέρα. Χαίρετε, να είστε καλά. Κύριε Φραγκονικολόπουλε, διαπιστώνετε ότι υπάρχει ένα έλλειμμα ενημέρωσης? Είναι αρκούντος ενημερωμένοι οι Έλληνες πολίτες για το τι τελικά συμφωνήθηκε στις Πρέσπες? Κοιτάξτε, εάν θυμάστε, η συμφωνία δημοσιεύτηκε από σχεδόν όλες τις εφημερίδες λίγο πριν την ψήφισή της, έτσι, στις εφημερίδες. Σήμερα βέβαια μπορεί κάποιος να πατήσει τα κουμπιά στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο, να τη βρει. Εγώ έχω την εντύπωση ότι σε σχέση με άλλες εποχές αυτά που γράφτηκαν και αυτά που εκφράστηκαν ήταν πιο ισορροπημένα, υπήρχε μια έτσι πλουραλιστική αντιμετώπιση των ζητημάτων και ειδικότερα από τις μεγάλες και σοβαρές εφημερίδες του τόπου, έτσι. Όπως είναι το Βήμα, η Καθημερινή. Αυτές τουλάχιστον εγώ που μελέτησα είδα ότι φιλοξενούσαν όλες τις απόψεις, όλες τις διαστάσεις του ζητήματος. Τώρα οι άλλες, ναι, έπαιξαν λίγο με το συναισθηματισμό. Το είδαμε αυτό με τους τίτλους που είχαν. Κοιτάξτε, στην Ελλάδα, αλλά και όχι μόνο, έτσι, αυτό θέλω να επιμείνω εδώ, παρατηρείται παγκοσμίως, ας πούμε, ότι τα ΜΜΕ και ειδικότερα την τελευταία δεκαετία έχουν συντελέσει τα μέγιστα ώστε να παγιωθεί στα πολιτικά συστήματα και στην κοινή γνώμη μια, αν θα μπορούσαμε να πούμε, εθνικιστική οπτική. Οι πληροφορίες και οι εικόνες που αφορούν τις ζωές και τις εξελίξεις των άλλων δεν είναι κάτι το οποίο πολύ απασχολεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι πληροφορίες συνήθως είναι επιλεκτικές. Τώρα στην Ελλάδα, και επειδή έχουμε πολλά ανοιχτά ζητήματα, οι αναλύσεις περιορίζονται συνήθως σε ζητήματα υψηλής πολιτικής. Αυτό πολλές φορές, ξέρετε, αναπαράγει και ενισχύει τις εθνικιστικές, εθνοκεντρικές αντιλήψεις και κυρίως, ας πούμε, παραπέμπουν σε εθνικές σχέσεις αντιπαράθεσης με άλλα κράτη, την Τουρκία ή τη Βόρεια Μακεδονία, τα οποία, έτσι όπως παρουσιάζονται και συζητούνται, υπονοείται ή λέγεται ότι απειλούν με διάφορους τρόπους, αν θέλετε, την υπόσταση του ελληνικού εθνικού κράτους. Και επίσης υπάρχει και μια εσωστρέφεια. Είναι καταλυτική η παρουσία των εθνικών ζητημάτων στη θυματολογία των ΜΜΕ. Σε μια έρευνα που είχαμε κάνει με τον κύριο Πλειό το 2010, διαπιστώσαμε ότι στα έντυπα και τηλεοπτικά ΜΜΕ τα 2/3 των εξωτερικών ειδήσεων επικεντρώνονται κυρίως στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το κυπριακό και το μακεδονικό. Δεν είναι λίγο ξύμωρο αυτό, κύριε Φραγκονικόπουλε, σε έναν ολοένα και περισσότερο παγκοσμιοποιημένο κόσμο που, βέβαια, έτσι λειτουργεί και μέσω και του διαδικτύου? Ναι, και σας είπα και από την αρχή, δεν ισχύει μόνο για την Ελλάδα. Και μάλιστα στη δική μας την περίπτωση υπάρχει και το λεγόμενο εθνικό θέμα της ημέρας. Δηλαδή, όταν παίζει το μακεδονικό, είναι το εθνικό θέμα, ας πούμε. Και χάνουν τη σημασία τους άλλα ζητήματα εθνικά, όπως είναι, ας πούμε, το Αιγαίο, η σχέση με την Τουρκία, το Κυπριακό.
όταν παίζει το Κυπριακό χάνουν τη σημασία τους τα άλλα και πάει λέγοντας. Κύριε Φραγκονικρόπουλε, έχετε κάποια άποψη ολοκληρωμένη για το τι συμβαίνει και στη γειτονική χώρα, γιατί πληροφορήθηκα ένα ενδιαφέρον σχόλιο ότι την ημέρα της κύρωσης της συμφωνίας του Πρεσπών από την Ελληνική Βουλή στη Βόρεια Μακεδονία παίζονταν κάτι, ένας μουσικός διαγωνισμός ή κάτι άλλο, ένα θέμα που δεν μία σχέση είχε με πολιτική. Ναι, κοιτάξτε. Με άλλα λόγια, θαύτηκε η είδηση. Ναι, μα αυτό το παρατηρούμε και στην Ελλάδα. Θυμάμαι, μέχρι κάποια περίοδο, ας πούμε, σε όλα τα κανάλια μπορούσες να βρεις ενημερωτικές εκπομπές. Τα βράδια, θυμάστε. Τώρα ενημερωτική εκπομπή μπορείς από το ζάπινγκ που κάνω, τέλος πάντων, να βρεις μόνο στην ΕΡΤ 1 την επόμενη μέρα. Στα ιδιωτικά κανάλια δεν υπάρχουν πλέον αυτά τα panels, αυτά τα talk shows με πολιτικούς ή με άλλους, ας πούμε, διανοούμενους ή opinion makers στην Ελλάδα. Και μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση αυτό για το Sky, που είχε αρκετές εκπομπές, ή ο Antenna. Εκεί βλέπεις παιχνίδια. Έτσι, το MasterChef, το Survivor. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν γίνεται μεγάλη συζήτηση πλέον στην τηλεόραση. Στον έντυπο τύπο όμως έχω την εντύπωση ότι συζητήθηκε το θέμα. Παρουσιάστηκε. Η ποιότητα αυτής της συζήτησης ήταν αυτή που θα θέλατε? Συγγνώμη? Ή η ποιότητα της συζήτησης ήταν αυτή που θα θέλατε ή υπήρξαν και πολλές κραυγές ανάμεσα στα άλλα και ξύλινοι τίτλοι που προδιέθεταν τον αναγνωστικό κοινό προς μια συγκεκριμένη αντίληψη και προσέγγιση? Κοιτάξτε, εγώ σας είπα, ενημερώνουμε από συγκεκριμένες εφημερίδες. Οι οποίες λέτε ότι γενικώς το κάλυψαν, ναι, να υπάρχει. Αν δει κανένας τα... Κοιτάξτε, υπήρχαν εφημερίδες που είχαν καθαρά συναισθηματικό περιεχόμενο και στο εξώφυλλο και στον τίτλο και στο εσωτερικό, έτσι. Να μην τις ονομάσουμε τώρα. Υπήρχαν εφημερίδες τώρα που... και μου έκανε εντύπωση, όπως τα Νέα για παράδειγμα, έτσι. Το εξώφυλλο και ο τίτλος της εφημερίδας δεν είχε καμία σχέση με το εσωτερικό, που ήταν πολύ πιο πλουραλιστικό, έτσι, και φιλοξενούσε σχεδόν όλες τις απόψεις και όλες τις διαστάσεις της συμφωνίας. Το Βήμα και η Καθημερινή, έχω την εντύπωση ότι ήταν πολύ πιο ισορροπημένη η κατάσταση. Ναι, πολύ. Και δεν θα έλεγα ότι δεν ήταν ποιοτική η συζήτηση. Όχι, δεν θα το έλεγα για αυτές τις εφημερίδες. Κύριε Φραγκονικρόπουλε, ζείτε στη Θεσσαλονίκη, όπου ναι, το ζήτημα αυτό της ονομασίας της γειτονικής χώρας είναι ένα ιδιαίτερο ευαίσθητο ζήτημα, το οποίο κινητοποιεί πολύ κόσμο. Εσείς και με την ιδιότητα του πολίτη που ζείτε και κινείστε σε αυτή την περιοχή, πώς βλέπετε να αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός αυτή τη συμφωνία, ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα? Κοιτάξτε, επειδή μιλάω και με αρκετούς από Αθήνα, νομίζω ότι την αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο. Δεν βλέπετε να υπάρχει διαφορά, δηλαδή, μεταξύ... Όχι. Απλά εδώ μπορεί στη συζήτηση να είναι πολύ πιο συναισθηματικά φορτισμένη. Γιατί όσο να είναι, ζουν στην ελληνική Μακεδονία. Κοιτάξτε, κάτι που θέλω να πω είναι ότι οι δημοσιογράφοι έχουν εκπαιδευτεί και έχουν μεγαλώσει με τον ίδιο τρόπο που έχουν μεγαλώσει όλοι οι υπόλοιποι, έτσι. Έχουν πάει σε ελληνικά σχολεία, έχουν κοινωνικοποιηθεί δηλαδή μέσα στο ελληνικό εκπαιδευτικό και κοινωνικό σύστημα. Με αποτέλεσμα, ακόμα και αν πιστεύουν ότι η συμφωνία είναι καλή, δεν θα το πουν. Υπάρχει ένας φαύλος κύκλος, σιωπίζει ότι φοβούνται ότι ενδέχεται οι συνάδελφοί να κατηγορηθούν γι' αυτό, να στοχοποιηθούν. Εθνομηδενιστές ή προδότες.
ή ότι όταν η χώρα, ας πούμε, έχει μια συγκεκριμένη στρατηγική, μια συγκεκριμένη γραμμή, καλό είναι οι δημοσιογράφοι να μην... Να μην παρεκκλίνουν από αυτή την εθνική γραμμή. Ναι. Κάτι άλλο που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι, και όπως έχουν δείξει περισσότερες μελέτες, ότι οι περισσότεροι δημοσιογράφοι στηρίζονται για τις πηγές των ρεπορτάζ τους σε επίσημες πηγές. Δεν υπάρχει αρκετή έρευνα, δεν υπάρχει λεγόμενη ερευνητική δημοσιογραφία. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσοι από αυτούς που έγραφαν ή γράφουν για τη Βόρεια Μακεδονία πάνε εκεί να μιλήσουν με τον κόσμο, έτσι. Συνήθως, όπως και στο θέμα με την Τουρκία, υπάρχει μια αντιπαραθετική λογική. Δηλαδή, καλύπτουμε και μάλιστα με άσχημο, έτσι, επιθετικό τρόπο, αυτό ισχύει και για τους γείτονες βέβαια, τις δηλώσεις των πολιτικών. Δεν υπάρχει συζήτηση με άλλους δρόντες. Δηλαδή, δεν είναι όλοι σοσιαλιστές όπως είναι ο Ζάεφ. Δεν είναι όλοι εθνικιστές όπως είναι αυτός που έφυγε, ας πούμε. Έτσι. Σίγουρα υπάρχουν άλλες φωνές, τις οποίες πολλές φορές δεν τις ακούμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο απουσιάζει. Έχω την εντύπωση ότι σήμερα, και γι' αυτό εγώ διαβάζω μόνο συγκεκριμένα φύλλα, είναι ότι υπάρχει πολύ θόρυβος. Είναι πάρα πολύ διάβλη ενημέρωση και πληροφόρηση σήμερα. Και υπάρχει πολύ θόρυβος. Και συνήθως, και ειδικότερα μέσα από το διαδίκτυο, τσακωνόμαστε με αυτούς που συμφωνούμε και δεν μιλάμε με αυτούς που δεν συμφωνούμε. Θα ήθελα να μιλήσουμε αυτό για τα social media. Στα social media η λέξη προδοσία κυριαρχούσε, επιθετικοί προσδιορισμοί ιδιαίτερα οξείς. Εδώ βλέπετε ότι πλησιάζουμε κάποια στιγμή στην ενηλικίωση των χρηστών του διαδικτύου, των μελών αυτών των social media, ή το πράγμα θα πηγαίνει σε αυτούς τους ρυθμούς. Κοιτάξτε, προδότες, πουλημένοι κλπ. Κλπ. Ναι, αν το δούμε ιστορικά, η χώρα αυτή πάντα ήταν... πάντα δημιουργούσε διχασμούς σε τέτοια ζητήματα. Μέχρι και για το γλωσσικό, για τη δημοτική, ας πούμε, παραλίγο να φαγωθούμε ως χώρα. Αν θυμάστε και σε εποχές που δεν υπήρχαν τα social media. Τώρα, ίσως η αυθονία, ας πούμε, του διαδικτύου να το ενισχύει ή να το εκδηλώνει περισσότερο από ότι... Αλλά και παλιά υπήρχαν και τα πράσινα και μπλε καφενεία, θυμάστε. Άρα έχουμε μία παράδοση. Ναι, είναι κάπως έτσι. Εγώ θα ήθελα να πω ότι τώρα είναι νόμος του κράτους η συμφωνία. Τελείωσε. Από εδώ και πέρα, εάν θέλουμε να πετύχει αυτό, πρέπει όλοι να επιτύχουμε αυτό που εγώ ονομάζω φιλίους. Θα πρέπει να τους δούμε, να μας δούνε, να αγκαλιαστούμε, να φιληθούμε, να ανταλλάξουμε γνώμες, να ταξιδέψουμε, να έρθουμε, να δούμε τέλος πάντων πώς μπορούμε να έρθουμε μαζί και να βαδίσουμε μαζί. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα οι Έλληνες να μελετήσουν περισσότερο το ζήτημα, να δούνε ποιοι είναι οι μύθοι γύρω από το μακεδονικό. Το ίδιο οφείλουν να κάνουν και οι άλλοι απέναντι, οι γείτονες, διότι τα τελευταία 20 χρόνια προσπάθησαν να σφετεριστούν την ελληνική... Την ιστορία της αρχαίας ελληνικής Μακεδονίας. Μακεδονίας, ας πούμε, και τα λοιπά, και μάλιστα με άθλιο τρόπο. Πολλοί λένε ότι αυτό οφείλεται σε εμάς, διότι εμείς είμαστε λίγο υπερφιέλληλοι, δεν κάναμε πίσω. Δεν ξέρω πόσο αληθεύει αυτό, αλλά εμείς οφείλουμε να γνωρίζουμε πώς ήταν η Μακεδονία το 13, έτσι. Τι σήμαινε Μακεδονία το 13 όταν έγινε ο διαμερισμός. Οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι δεν φταίει μόνο ο Τίτο για τη δημιουργία του Σλαβού Μακεδονικού ή Μακεδονικού έθνους. Υπάρχουν ορισμένες κρυφές και ανομολόγητες αλήθειες από τη δική μας την πλευρά, όπως για παράδειγμα ότι εμείς προσπαθήσαμε να εξελινήσουμε τους Σλαβού Μακεδόνες που ήταν στη χώρα μας, άλλους τους διώξαμε, σε άλλους δεσμεύσαμε την περιουσία τους.
Οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι στο 52% της Μακεδονίας που λάβαμε το 2013, μόνο το 10% μιλούσε ελληνικά, ότι ο πληθυσμός της δικής μας Μακεδονίας είναι κυρίως από Έλληνες που ήρθαν από τη Μικρά Ασία, έτσι, πλέον. Δηλαδή, ναι, και τα λοιπά. Αυτά οφείλουμε να τα γνωρίζουμε. Οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι είχαμε λάθος πολιτική στο ζήτημα. Τη δεκαετία του 90, για παράδειγμα, φτάσαμε στο σημείο να επιδιώκουμε συμφωνία ή συμμαχία με το Μιλόσεβιτς για να καταστρέψουμε αυτό που τότε ονομάζαμε κρατήδιο. Και αν το κάναμε, ποιες θα ήταν οι συνέπειες? Το συζητήσαμε ποτέ αυτό? Μήπως θα είχαμε μια μεγάλη Αλβανία ή μια μεγάλη Βουλγαρία? Από την άλλη πλευρά, ας πούμε, οφείλουν έτσι, να γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να παίζουν με ζητήματα τα οποία αφορούν μια διάσταση της αρχαίας ελληνικής ιστορίας, όπως είναι το μακεδονικό. Και νομίζω ότι σε αυτό το ζήτημα η συμφωνία είναι ξεκάθαρη στο άρθρο 7. Κύριε Φραγκονικόπουλε, κλείνοντας, ναι, δύο λόγια επί της ουσίας της συμφωνίας για τα δύο ζητήματα τα οποία έχουν γύρει και τις εντονότερες αντιδράσεις ή τις κυριότερες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που αντιδρούν. Ναι, η μακεδονική ταυτότητα. Το ζήτημα της ηθαγένειας και της γλώσσας. Ναι. Υπάρχει, ναι, ζήτημα, μάλλον της εθνικότητας, κατά πως λένε, ηθαγένειας, λέει η κυβέρνηση, και της, ναι, γλώσσας. Υπάρχει ζήτημα, κατά τη γνώμη σας? Κοιτάξτε, εάν πάτε πολύ πίσω, δηλαδή πάτε 30 χρόνια πίσω, θα δείτε ότι ακόμα και ο Μητσοτάκης δεν τον ενδιέφερε τόσο πολύ το θέμα της ονομασίας όσο αυτό. Έτσι. Στην Ελλάδα γνωρίζουμε ότι οι Σλαβομακεδόνες είναι περίπου 50 με 100.000. Οι περισσότεροι έχουν μεγαλώσει, έχουν σπουδάσει εδώ, είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, έχουν υιοθετήσει και την ελληνική ηθαγένεια. Εντάξει, δεν μπορώ να βλέπω, ας πούμε, απειλή από αυτή τη, δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω, ας πούμε, από αυτόν τον πληθυσμό, τη μειονότητα, δεν ξέρω. Τώρα, σε ό,τι αφορά, και εκεί θέλω να γυρίσω πίσω στον Τίτο. Πολλοί λένε ότι αυτό το κατασκεύασε, τη γλώσσα και το θέμα της ταυτότητας, το κατασκεύασε ο Τίτο το 41 και ύστερα. Δεν είναι έτσι. Διότι, και το διάβασα σε ένα εξαιρετικό βιβλίο τώρα, δηλαδή, οι Σέρβοι, οι Σλαβομακεδόνες, είχαν αρχίσει από τα μέσα του 19ου αιώνα και καλλιεργούσαν μία ταυτότητα σλαβομακεδονική, μία γλώσσα σλαβομακεδονική, λογοτεχνία, ποίηση, ιστορία. Δηλαδή, κάπου βρήκε και πάτησε ο άνθρωπος αυτός, ο Τίτο, για να μπορέσει, έτσι, να το κάνει. Και οι Σλαβομακεδόνες το έκαναν σε αντιπαράθεση με τη Βουλγαρία. Είχαν αποξενωθεί. Δεν ήθελαν, δηλαδή, να μπουν στη λογική της Βουλγαρίας, η οποία ήθελε μια μεγάλη αδιαίρετη Βουλγαρία, ήθελε μια, ή το VMRO που ήθελε ένα, έπαιζε στο υπερεθνικό στοιχείο, ήθελε να υπάρξει μια μακεδονική ομοσπονδία. Ήθελαν να προχωρήσουν μόνοι τους. Αυτό οφείλουμε να το καταλάβουμε. Έτσι. Δηλαδή, όσο και να μην μας αρέσει, τα έθνη επιλέγουν πώς θα αυτοπροσδιοριστούν και πώς θα προχωρήσουν. Αλλά σας λέω και πάλι, πρέπει να δούμε τι λέει η συμφωνία. Η συμφωνία τι λέει στο άρθρο 7? Ότι λέει ότι η γλώσσα, η μακεδονική γλώσσα είναι... Δεν έχουν το δικαίωμα... Σλαβικής προέλευσης και καταγωγής. Ναι. Αυτό είναι στο άρθρο 1. Στο άρθρο 7 λέει ότι δεν έχουν το δικαίωμα, έτσι, να παίξουν με τη διάσταση της αρχαίας ελληνικής Μακεδονίας που αφορά την Ελλάδα κτλ. Κοιτάξτε, είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Ας πούμε, και στην αρχαία Ελλάδα, αν πάτε πίσω στους αρχαίους Έλληνες ιστορικούς ή φιλόσοφους, θα δείτε ότι μία μερίδα, μην σας πω η πλειοψηφία, δεν συμφωνούσε με το γεγονός ότι η Μακεδονία είναι Έλληνες. Το ξέρετε αυτό. Υπάρχει και έντονη διχρονομία ακόμα και μέσα στην Ελλάδα σήμερα, ανάμεσα στους ιστορικούς, για το ζήτημα αυτό. Ή αν διαβάσετε, ας πούμε, την κυρίαρχη αφήγηση της Ελλάδας μετά από το 1821 μέχρι το 1850, θα διαπιστώσετε, ακόμα και ο Παπαρηγόπουλος, έτσι, θεωρούσαν τους Μακεδόνες ξένο σώμα. Έλεγαν ότι δεν είναι Έλληνες. Είναι αυτοί που οδήγησαν στο τέλος της ελληνικής, της αρχαίας Ελλάδος και φέρανε τους Ρωμαίους. Έτσι, δεν ξέρω τι είχαν διαβάσει ή γιατί το έλεγαν αυτό, αλλά μάλλον έχω την εντύπωση ότι γνώριζαν
ότι στην Οθωμανική Μακεδονία τα πράγματα ήταν, δεν ήταν καθαρά. Υπήρχε μια ετερογένεια. Υπήρχαν αλβανόφωνοι, βουλγαρόφωνοι, ελληνόφωνοι, μουσουλμάνοι, χριστιανοί, δηλαδή ορθόδοξοι. Και μάλλον δεν ήθελε να μπει σε αυτό το παιχνίδι η Ελλάδα. Μπήκε όμως στο θέμα της Μακεδονίας όταν ενσωματώθηκε στην ελληνική πολιτική σκέψη η μεγάλη ιδέα. Τότε ενσωματώθηκε και ο Παπαρηγόπουλος. Όταν η Βουλγαρία άρχισε να έχει τρομερές διεκδικήσεις, ήθελε σχεδόν όλη τη Βουλγαρία, όλη τη Μακεδονία. Όπως και η Σερβία αρχικά ήθελε. Και προσπάθησε να την επιτύχει με δύο συνεχόμενες κατοχές. Και σε αυτά τα κόμματα. Η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου έκανε λάθος επιλογές κτλ. Μάλιστα, διάβαζα ότι εμείς δαπανίσαμε περισσότερα χρήματα στην ίδρυση και λειτουργία σχολείων τότε, στο πλαίσιο της μεγάλης ιδέας, ας πούμε, και του φόβου της Βουλγαρίας, στην ελληνική Μακεδονία, από ό,τι επενδύαμε στην Ελλάδα που ήταν ανεξάρτητη. Μάλιστα. Είναι πολλά τα ζητήματα, δεν είναι τόσο... Τόσο απλό. Μάλιστα. Είναι ένα θέμα το οποίο πονάει, και εμένα με πονάει. Αλλά, σας λέω, είναι ευκαιρία, υπάρχει συμφωνία, να προχωρήσουμε, να δούμε. Το έχουν κάνει και άλλες χώρες. Κύριε Φρακονικρόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, είναι τιμή μου που με καλείτε. Μιλάμε καλά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.